Σεβασμιότατε, κύριε Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, φίλε Σεραφείμ Λιάπη, συνάδελφοι δήμαρχοι Κοζάνης, Εορδέας, Γρεβενών, Πρέβεζας, Δεσκάτης, ευχαριστώ για την τιμή που είστε μαζί μου σήμερα. Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας στην τελετή ορκομοσίας των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων και των μελών των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Βοήμου. Η παρουσία σας μας τιμά όλους ιδιαίτερα και ταυτόχρονα μας δίνει δύναμη. Δύναμη να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την υλοποίηση του οράματός μας για ένα Δήμο σύγχρονο, αποτελεσματικό, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η ορκομοσία συνιστά μια πράξη δημόσιας δέσμευσης. Δίδεται μια διαβεβαίωση υπό την άμεση συνέστηση του καθήκοντος και της ευθύνης απέναντι στους πολίτες του Δήμου μας. Δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ παρόντες για να υπηρετήσουμε με ήθος, με κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με διαφάνεια ως αναπόσπαστο στοιχείο των ενεργειών μας. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την ευθύνη αφενός για να ικανοποιήσουμε τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και αφετέρου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος που αφορούν την περιοχή μας. Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Τονίζει ταυτόχρονα τη συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών που για 4 χρόνια εφαρμόσαμε υπό το πρίσμα μιας νέας διαμορφούμενης προοπτικής. Τα παλιά και τα νέα στελέχη που συνθέτουν τη νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Βοήου καλούνται να συνεχίσουν τον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση της ζωής των δημοτών μας με εντιμότητα, συνεννόηση, συνεργασία και αποτελεσματικό συντονισμό. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που θα βρεθούν για πρώτη φορά στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι ιδέες, η στάση και η δράση όλων σας θα συμβάλλουν καθοριστικά στην κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης του δεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον οποίο όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε ακούραστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από σύγχυση αξιών, αμφισβήτηση θεσμών και απαξίωση της πολιτικής ζωής, η αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποτελούν πρότυπο μέτρο αφοσίωσης, δημιουργικότητας και έμπνευσης για την κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, η οποία προσδοκά από εμάς να ισχυροποιήσουμε την καταπονημένη τους ελπίδα. Τα επόμενα 5 χρόνια έχουμε την ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ξεπεράσουμε τις όποιες διαφωνίες και να συνθέσουμε νέες αντιλήψεις και σχέδια προς όφελος του τόπου μας. Στην πορεία που ξεκινάμε σήμερα, δεν είμαστε μόνοι. Δημιουργήσαμε ένα Δήμο εξωστρεφή και θα συνεχίσουμε έτσι γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες δυνάμεις. Ο τόπος μας και η περιφέρειά μας γενικότερα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Με τις συνθήκες που διαχρονικά δημιουργήθηκαν λόγω της μονοκαλλιέργειας της γούνας και της ΔΕΗ. Μέσα όμως της κρίσης όμως δημιουργούνται ευκαιρίες. Πρέπει να συνεργαστούμε, να διεκδικήσουμε μαζί με τους Δήμους και τους Δημάρχους της περιοχής μας, με την περιφέρεια και τους βουλευτές μας. Χρειάζεται συντονισμός δυνάμεων. Φίλες και φίλοι, στις εκλογές του Οκτωβρίου εσείς οι πολίτες κρίνετε προγράμματα και πρόσωπα. Δώσετε την εντολή να ηγηθώ της προσπάθειας για άλλα 5 χρόνια στο Δήμο.
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Γνωρίζω ότι η αποστολή που με αναθέσετε είναι να υπηρετήσω όλους τους πολίτες του Βοή, χωρίς καμία εξαίρεση, έχοντας πάντα στο νου πως στη δημοκρατία μας κυρίαρχος είναι ο λαός. Εμφατικά σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι κοντά στα προβλήματά σας, μικρά και μεγάλα, και ότι η πόρτα το γραφείο μου θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή για όλους ανεξαιρέτους τους πολίτες. Πριν 4 χρόνια δεσμεύτηκα να αλλάξω τα πράγματα με ολοκληρωμένο σχέδιο, να οδηγήσω την περιοχή σε μια νέα εποχή, ενώνοντας ταυτόχρονα όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων και δημοτικής παράταξης. Σήμερα επιθυμώ με ειλικρίνεια να τονίσω ότι θα συνεχίσω με την ίδια αποφασιστικότητα, αλλά και με δυναμικές παρεμβάσεις όταν αυτές χρειάζονται, προκειμένου να υλοποιήσω το πρόγραμμα του συνδυασμού μας, αλλά και όποια άλλη πρόταση συνθέσουμε στην πορεία. Δηλώνω ενώπιον όλων σας ότι η φωνή μου ήταν, είναι και θα παραμείνει αδέσμευτη και διεκδικητική για όλα όσα το Βόλιο αξίζει. Στο τέλος της νέας θητείας, το μόνο που θα έχει αξία, σύμφωνα με τις αρχές μου, είμαι να είμαι βέβαιος ότι έδωσα όλες μου τις δυνάμεις για να υλοποιήσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Αγαπητοί Βοϊάτες, εσείς είστε η καρδιά αυτού του τόπου. Εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, με καθήκον να σας υπηρετούμε όσο το δυνατόν πιο δίκαια και αποτελεσματικά μπορούμε. Χρειαζόμαστε όμως τη στήριξη και τις νουθεσίες σας. Σας θέλουμε δίπλα μας συμπαραστάτες με επικοδομητική κριτική και με προτάσεις σε όλους τους τομείς της πολιτικής μας. Γιατί ο Δήμος είναι υπόθεση όλων μας. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το Βόλιο ακόμη καλύτερο. Να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι στον τόπο αυτό έζησαν άνθρωποι που κάποτε μεγαλούργησαν και τόλμησαν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Αυτούς πρέπει να έχουμε για παράδειγμα και να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να πάρουμε πρωτοβουλίες, να αναλάβουμε δράση και να χαράξουμε το μέλλον μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά το Βόλιο της κοινωνικής ευημερίας. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και ο καινούριος χρόνος να φέρει υγεία, ευτυχία, χαμόγελα και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπογραφή των πρακτικών ορκομοσίας.